Πάντοτε ψάχνουμε έναν δρόμο που θα μας οδηγήσει σε ένα προορισμό ιδανικό. Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι τον τέλειο ίσως να μην το βρούμε ποτέ. Στη διαδρομή όμως, σίγουρα θα βρεθούμε σε τόπους που θα κερδίσουν τις εντυπώσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Παλαιός Παντελεήμονας. Απέναντι από το επιβλητικό κάστρο του Πλαταμόνα πήραμε τον ανηφορικό δρόμο και σε λίγα λεπτά ήμασταν έξω από τον οικισμό. Αφήνουμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ έξω από τον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Παντελεήμονα, διότι καμία εξάτμιση γιοταχή δεν έχει θέση εδώ πέρα. Και πάμε να περιηγηθούμε με τα πόδια μέσα στα λιθόστρωτα σοκάκια και να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Πανέμορφος και ανεπαλαιωμένος ο παραδοσιακός οικισμός, σκαρφαλωμένος στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου με μοναδική θέα, διατηρεί ομοιόμορφη μακεδονίτικη και αρχιτεκτονική στακτίσματά του. Γεγονός που γίνεται αντιληπτό με την πρώτη ματιά και τον διαφοροποιεί από τους άλλους οικισμούς. Με απέραντη θέα στον Όλυμπο, το βουνό των Θεών και προς τον Θερμαϊκό κόλπο, ο παραδοσιακός οικισμός του Παλαιού Παντελεήμονα ξυπνά μνήμες από άλλες εποχές. Χτισμένος τον 14ο αιώνα στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου και σε υψόμετρο 700 μέτρων, αποπνέει ένα αυθεντικό άρωμα χωριού, το άρωμα του παππού και της γιαγιάς. Τα σοκάκια εδώ στον Παλαιό Παντελεήμονα είναι τόσο όμορφα, όποιο και να πάρεις, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, είναι το ίδιο όμορφα. Oh, oh, oh.
Στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια του μπορείτε να θαυμάσετε αναπαλαιωμένα πέτρινα σπίτια και γραφικά καταστήματα που διαθέτουν παραδοσιακά προϊόντα και είδη λαϊκής τέχνης. Από ό,τι φαίνεται εδώ στο χωριό, ο χρόνος σταμάτησε. Και το εντυπωσιακό με τον παλιό Παντελεήμονα είναι το ότι το ρεύμα έφτασε εδώ μόλις πριν από λίγα χρόνια, γύρω στο 2001. Και αυτό έγινε ύστερα από απέτηση των κατοίκων, με την προϋπόθεση όμως να μην χαθεί η παραδοσιακή όψη του χωριού. Στην κεντρική πλακόστρωτη πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια της υπάρχει η παλιά εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Το παλιό σχολείο που έχει αναπαλαιωθεί και παραδοσιακές ταβέρνες σερβίρουν τοπικά φαγητά και χαρακτηριστικές γεύσεις της ευρύτερης περιοχής. Πικάντικους μεζέδες, ντόπιο κρασί και το παραδοσιακό τσίπουρο από κούμαρα του Ολύμπου. Αφού τρυπώσαμε και περιπλανηθήκαμε στα δεδαλώδη καλτερίμια του χωριού, με τις μπουμπουκιασμένες αυλές, τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και τα γραφικά καταστήματα, κάναμε μία στάση στην κεντρική πλατεία, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια, για να απολαύσουμε το καφεδάκι μας, ψημένο στη Χόβολη, στην υγειά σας. Και παραδοσιακές νοστιμιές μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Η διαδρομή προς τον οικισμό και στη γύρω περιοχή σας καλεί να χαρείτε από κοντά το πλούσιο δάσος από καστανιές, οξιές και κουμαριές, καθώς και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του Κάτω Ολύμπου. Ιδανική περιοχή που προσφέρεται για πεζοπορίες στη φύση, αλεξίπτωτο πλαγιάς, αιωροπτερισμό, ποδήλατο βουνού και διαδρομές 4x4. Λίγο έξω από τον οικισμό βρίσκεται το μοναδικό περιβαλλοντικό σχολείο της περιοχής. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε την λειτουργία του, για την ακρίβεια, από το 2005. Δεχόμαστε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με τους μαθητές και επίσης κάνουμε σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, όπου επιμορφώνονται σε ζητήματα που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τα προγράμματα που κάνουμε εδώ στο κέντρο έχουν να κάνουν με το παραδοσιακό οικισμό, με το δάσος της περιοχής εδώ, του Κάτω Ολύμπου,
Έχουμε ένα πρόγραμμα για το κάστρο του Πλαταμόνα και ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση, που αφορά κυρίως μικρά παιδιά. Πρότυποι ξενώνες και παραδοσιακά ενοικιαζόμενα δωμάτια με καταπληκτική θέα περιμένουν να σας φιλοξενήσουν. Ένας από αυτούς είναι το Αγνάντι. Χτισμένο στην καρδιά του Ολύμπου από τοπική πέτρα και ξύλο, ό,τι πρέπει για έναν κουρασμένο και πεινασμένο ταξιδιώτη. Εκεί θα σας οδηγήσουν οι χαρακτηριστικές ξυλόγλυπτες πινακίδες που με τα χέρια του έφτιαξε ο κ. Βαγγέλης, βάζοντας την δική του πινελιά. Λοιπόν, βρισκόμαστε έξω από την παραδοσιακή ταβέρνα Αγνάντι του κ. Βαγγέλη. Κάνε, κουράει και ανέβα, θα φας καλά, παραδοσιακά και αγνά. Καν κουράει και ανέβα. Για να δούμε τι εννοεί ο ποιητής. Αυτό εννοεί ο ποιητής. Καν κουράει και ανέβα. Στο Αγνάντι θα απολαύσετε πλούσια σπιτικά παραδοσιακά εδέσματα με μοναδική θέα στον Όλυμπο και τις ακτές της Πιερίας. Στο Αγνάντι εμείς προσφέρουμε απλόχερα τη φιλοξενία, με την έννοια την παλιά όπως εμείς τη ζούσαμε παλιά. Να σε καλοδεχτούμε και να σε δούμε πρώτα ως άνθρωπο που μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Και βέβαια μέσα από εκεί, κακά τα ψέματα, στοχεύουμε και να βγάλουμε και το μυροκάματο. Αλλά αυτό θέλουμε να έρθει δεύτερο. Στην επιλογή μας και το φροντίζουμε να είναι έτσι. Να είναι δεύτερο στην επιλογή μας. Τώρα θα το καταφέρνουμε κιόλα. Που εκεί πέρα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση και την ευθύνη βέβαια αυτό που θα σας δώσουμε να φάτε. Γιατί συνήθως δύο πράγματα προσφέρουν, το φαγητό και το λίπνο. Αυτό που θα σας δώσουμε να φάτε να είναι καλό. Να είναι καλό μαγειρεμένο και σε αυτό έχει αναλάβει τη φροντίδα η γυναίκα η οποία ασχολείται. Και παραδοσιακά ασχολείται και μαγειρεύει όπως παλιά δηλαδή. Αυτό είναι μια φροντίδα δική μας, να είναι καλομαγειρεμένο, να είναι από υλικά όσο δυνατόν ντόπια και φρέσκα, κρέατα της περιοχής, αγνά, άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, όπως είναι τα μαναβικής και ό,τι άλλο, τα κρασιά μας να είναι από εδώ από την περιοχή. Αυτό το φροντίζουμε και το αναλαμβάνουμε εμείς. Ο κ. Βαγγέλης θα σας δώσει να καταλάβετε τι θα πει φιλοξενία. Θα μείνετε εντυπωσιασμένοι από την απλότητα, την αυθεντικότητα και το μεράκι του για την παράδοση, αλλά και από τις ιστορίες του για τα μοναδικά δημιουργήματά του. Με ενδιέφερνε να κάνω κάτι εδώ που να έχει σχέση με την παράδοσή μας. Και παράδοση σημαίνει, πέραν από το ότι να κτίσεις βέβαια που ήταν παλιά κτισμένα με πέτρες και ξύλα, αν μπορείς να αποτυπώσεις και πώς οι άνθρωποι μιλούσαν, πώς διασκέδαζαν. Με ποιο τρόπο εκφραζόταν, ποια ήταν η διάλεκτος τους, πώς χόρευαν, πώς γινόταν οι παρέες τους. Ο κόσμος που τα βλέπει, πώς τα αντιμετωπίζει. Λοιπόν, στην αρχή ο κόσμος, καταρχήν αυτά δεν μπορείς και να τα διαβάσεις εύκολα, να καταλάβεις τι λέω. Γιατί είναι στη δική μας διάλεκτο. Λέω παράδειγμα σε μια ταμπέλα εκεί πάνω, για ό,τι δεν ξέρεις, ρώτα χαμπλά στην ταβέρνα. Χαμπλά τώρα ποιος το καταλαβαίνει. Τι είναι το χαμπλά. Προσπαθούν να το εξηγήσουν. Ή λέω σε μια άλλη ταμπέλα. Φάει και αγνάντιψη, δεν σε βιάζει κανένας. Τώρα, το φάει και αγνάντιψη, τι είναι αυτό το φάει και αγνάντιψη και δεν σε βιάζει και κανένας τώρα. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι συνήθως αυτά τα πράγματα. Οι νέοι. Ναι. Αλλά και πάλι δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ή όπως λέω τώρα εκεί μέσα, σε μια ταμπέλα που μπαίνει στις τουαλέτες, αυτό βέβαια συνήθως καταλαβαίνετε, αλλά γελάνε. Μην αργάς κατρίθηκα. Δηλαδή είναι ορισμένα. Ή λέω που κάθε σε μια άλλη ταμπέλα, κάμε ένα κουράκι και ανέβα. Γιατί πραγματικά τώρα δεν είναι 100 σκαλοπάτια, που να τα είδες. Α, και τα νεύκες, που κι άμα δεν σε φας και καλά, σας έρχεται αυτόν εδώ να τον πεις που με ανέβασε εγώ. Α, έκαμα κουράκια, θα σε πήρα. Τι στο γυαλό μέτωσες και έφαγα, τρώεται αυτό μέτωσες.
Σκοπός του είναι να βιώσετε την απόλυτη γαλήνη και αναζωογόνηση και να νιώσετε πως κάποιοι φίλοι σας φιλοξενούν στο σπίτι του στο βουνό. Εμείς ως βάση εδώ έχουμε και ξεκινάμε πάντα από το να είμαστε πρώτα με αυτόν που θα έρθει στο Αγνάνιτ σε θέση να τον κάνουμε και φίλο. Και αφού τον κάνουμε φίλο, θα ρω πως πετύχαμε το 50%. Το Αγνάντι προσφέρεται για όλες τις εποχές. Μπορείτε να χαρείτε στιγμές ταλπορής δίπλα στο τζάκι το χειμώνα και δροσιά στο καταπράσινο περιβάλλον της αυλής το καλοκαίρι. Στους θερινούς μήνες αξίζει να παρακολουθήσετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολύμπου στο κάστρο του Πλαταμόνα.